Την ικανοποίησή της για την παραχώρηση από το Δήμο Θεσσαλονίκης στον εκθεσιακό χώρο, μια σπάνια ομορφιά και αξία συλλογή εικόνων, εξέφρασε η προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Αγαθονίκη Τσιλιπάκου. Έφτασε πλέον το πλήρωμα του χρόνου να παραχωρηθεί η συλλογή βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων και κοιμηλίων που φιλοξενούνταν στη Δημοτική Πινακοθήκη στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού με τη μορφή χρυσιδανίου για 30 χρόνια, ώστε να αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο η συλλογή αυτή, βρίσκοντας το φυσικό της χώρο, καθώς το Μουσείο με τις ποικίλες δράσεις του, την εξωστρέφειά του, την αμφίδρομη σχέση του με το κοινό, αποτελεί υποδειγματικό κέντρο διαφύλαξης, συντήρησης, έρευνας και προβολής του βυζαντινού και μεταβυζαντινού πολιτισμού. Έχοντας έρθει εδώ πέρα στο Μουσείο, πηγαίνοντας ένα φυσικό του χώρο, διότι είναι Βυζάντιο, διότι όλα τα σχετικά ξέρετε. Και επιπλέον πιστεύω ότι τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν το καθένα στη θέση του. Η πινακοθήκη της Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά μια πινακοθήκη με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Αν δεν κάνω λάθος, Αλεξία είναι 2770. Έχει 2770 κομμάτια ζωγραφικής και αυτό είναι και ένα πρόβλημα, αν θέλετε, παρουσίασης και αποθήκευσης. Και έχουμε συζητήσει για ένα σχετικό τρόπο με τον οποίο αυτά θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν καλύτερα. Όταν λέμε να αξιοποιηθούν, είναι τα δύο κόσμος. Τελικά αυτή η πόλη κρύβει πάρα πολλούς θησαυρούς. Πρέπει να βρούμε λοιπόν έναν τρόπο αυτούς τους θησαυρούς να μπορούμε να τους κάνουμε γνωστούς στην πόλη, να μπορούμε να τους προστατεύουμε και να μπορούμε να τους αναδεικνύουμε. Νομίζω ότι αυτή η συλλογή, η οποία είναι μια συλλογή, κατά πως είπε και η κυρία Διευθύντρια, μια σημαντική συλλογή και μια παρακαταθήκη στην πόλη και στην ιστορία αυτής της πόλης, του πολιτισμού της, είναι σημαντική και νομίζω ότι η κίνηση για να δώσει ο Δήμος τη στέγη σε αυτές τις εικόνες στο Βυζαντινό Μουσείο είναι η καλύτερη κίνηση η οποία έχει κάνει. Μπορεί να είναι η αναμενόμενη εξέλιξη και το καλύτερο που μπορούσε να γίνει για τη συλλογή και την ανάδειξή της, για τη συντήρησή της, αλλά για μας είναι μια συναισθηματική απώλεια. Οι εικόνες θα μας λείψουν από την Κάζα Μπιάνκα. Είμαι βέβαιη ότι θα τις αναδείξετε και θα τις φροντίσετε με τον καλύτερο τρόπο και αδειμονούμε να δούμε την πρώτη τους έκθεση. Η τελετή πλαισιώθηκε μουσικά από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.